Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά με τη Λεμεσό. Θα πάμε όμως να δούμε αυτή η τριμερή, η περίφημη τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πολύ κρίσιμη και με σημαντικές αποφάσεις. Θα δούμε πώς λειτουργεί από εδώ και πέρα πρακτικά, θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει για την Κύπρο αυτή η τριμερή, αυτές οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Μαζί μας είναι ο Ζήνας Τζάρας, ο διεθνολόγος μας. Ζήνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Έχει χαρακτηριστεί ως πολύ σημαντική αυτή η τριμερή. Είναι έτσι? Είναι σημαντική, βέβαια. Εντάξει, θεωρώ ότι υπάρχει και μία μικρή δόση ίσως υπερβολής. Ναι. Είναι σημαντική όμως, να πούμε και την αλήθεια, για την Κύπρο και την Ελλάδα και το Ισραήλ, σε μια περίοδο δύσκολη για τις περιφερειακές πραγματικότητες, σε μια περίοδο όπου βλέπουμε το Ισραήλ και την Τουρκία να βρίσκονται σε μια διαδικασία ίσως συμφιλίωσης ή επαναπροσέγγισης. Και συνεπώς η συνάντηση αυτή ίσως επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Ισραήλ προς Κύπρο και Ελλάδα. Εννοείται ότι η ενέργεια είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας στην περιοχή, κάτι που καίει τόσο την Κύπρο όσο και το Ισραήλ, μελλοντικά ίσως και την Ελλάδα. Και η οποιαδήποτε συνεργασία σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ ουσιαστική και πολύ βασική για το μέλλον της περιοχής, αλλά τελικά και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα έχουν συμφωνηθεί ή έχουν συζητηθεί συνεργασίες σε διάφορα άλλα επίπεδα, οι οποίες και εκείνες παραμένουν σημαντικές. Ο τουρισμός είναι πολύ βασικό, το εμπόριο, η διαχείριση κρίσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών κτλ. Αγαπητέ Ζήνα, φαίνεται ότι μας πάει εμάς η τριμερής. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι μια επιδίωξη, ένας πολιτικός στόχος με την Ιορδανία, με την Αίγυπτο. Πιστεύεις ότι είναι ένας τρόπος που δουλεύει, που μπορεί να δώσει, ας πούμε, το κάτι περισσότερο πολιτικά στην Κύπρο, που μπορεί να δώσει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή μας, αυτές όλες οι τριμερείς που υπογράφουμε? Νομίζω είναι ουσιαστική σημασία σε αυτόν τον τομέα, διότι δημιουργεί μια έτσι κοινή κατανόηση για το ποια προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή, ίσως σε κοινές γραμμές αντιμετώπισης. Όσοι περισσότεροι συμμετέχουν σε αυτές τις τριμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, η Τουρκία ίσως το θεωρεί, το βλέπει ανταγωνιστικά αυτό το πράγμα και ίσως να υπάρχει αλήθεια σε αυτή την αντίληψη της Τουρκίας, καθώς από τους ενεργειακούς τουλάχιστον σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να περιθωριοποιείται. Αν και τα συμβαλλόμενα μέρη φαίνεται ότι κάνουν, ξεκαθαρίζουν πως αυτή η τριμερή ή οποιαδήποτε άλλη τριμερή δεν στρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Να σημειώσουμε επίσης, τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι από μεριάς του Ισραήλ ίσως αυτό να λειτουργεί και σαν διαπραγματευτικό χαρτί σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την Τουρκία. Και βεβαίως είναι σημαντικό το ότι η τριμερή είναι συνεργασία και όχι συμμαχία. Μια συμμαχία στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον κάποιου άλλου κράτους. Είναι συνεργασία πάνω σε κοινά ενδιαφέροντα, έτσι, που μπορεί να έχουν πάνω σε κοινά συμφέροντα. Ναι, απλά το αναφέρω για να μην υπερεκτιμούμε την σημασία. Το είπα και υπάρχει στην ανακοίνωση, ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Ναι, βεβαίως, το επαναλαμβάνουν παντού. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, γιατί μας αφορά και μας ενδιαφέρει άμεσα. Πολιτικά, πώς μπορεί να μας ευνοήσει αυτή η κατάσταση? Πολιτικά μπορεί να μας ευνοήσει, μπορεί και όχι. Είναι θεωρητικό οι εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να βοηθήσει σίγουρα αν εμβαθυνθούν οι οποιασδήποτε σχέσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Παίζουμε κάποιον σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Μπορεί να βοηθήσει ίσως και στην περίπτωση του Κυπριακού, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ θέλει μια επιλύση στο Κυπριακό, το Ισραήλ θέλει σταθερότητα στην περιοχή και ίσως η συμμετοχή του Ισραήλ σε αυτήν την τριμερή να μας βοηθήσει εμάς σαν μοχλός πίεσης προς την Τουρκία, όχι μέσω του Ισραήλ μόνο, αλλά και μέσω μεγαλύτερων δυνάμεων οι οποίες ενδιαφέρονται σε αυτές τις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, να πιέσουν ίσως την Τουρκία για κάποια υποχώρηση ή για να υποβοηθήσει περισσότερο τις διαδικασίες επιλύσης του Κυπριακού. Τώρα, αγαπητέ Ζήνα, επειδή έχεις διπλή ιδιότητα, θέλω και με του πολιτικού αναλυτή αλλά και του διεθνολόγου, και επειδή ακούμε πολλές φορές κάποια πράγματα, ήθελα να μου πεις εσύ τεκμηριωμένα, σήμερα η φάση που περνάει το Κυπριακό ευνοείται από την εξέλιξη
τη γεωπολιτική της περιοχής μας. Δηλαδή, μια λύση τώρα είναι πιο εφικτή λόγω των εξελίξεων στην περιοχή μας. Ευχαριστώ που το ξεκαθαρίσες, διότι ευνοείται δεν σημαίνει πάντα. Όχι, ναι, ναι. Αν είναι πιο εφικτή, μιλούμε. Είναι πιο εφικτή, ναι. Είναι πιο εφικτή, διότι υπάρχουν τα συμφέροντα τα οποία μπορούν να ευνοήσουν και την Τουρκία, ίσως περισσότερο από το παρελθόν. Δηλαδή, δεν μιλούμε ότι η Τουρκία, κατά την άποψή μου, δεν καίγεται αυτή τη στιγμή. Να το λύσει. Να το λύσει, αλλά υπάρχουν τα συμφέροντα και υπάρχουν οι πιέσεις, και αυτό είναι πιο σημαντικό, που ίσως την οδηγήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και όταν λέω για πιέσεις, μιλώ κυρίως για τις αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται τόσο στη Συρία, η οποία φαίνεται να έχει καλές σχέσεις με την Κύπρο και αυτόν δεν το αγνοούν οι Αμερικανοί. Και από αυτόν τον πρίσμα θεωρώ ότι ίσως αναγκαστεί η Τουρκία λόγω και της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζει στην περιοχή της, στη Συρία, μέσα στην Τουρκία κτλ. Μάλιστα. Από το τι μπορεί να αποκομίσει από μια επιλύση του Κυπριακού, και δεν μιλούμε για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό δεν θεωρώ ότι είναι σενάριο που μπορούμε να συζητούμε, αλλά για μια βελτιωμένη σχέση με τα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε ενεργειακά θέματα και θέματα ασφάλειας και άμυνας, τα οποία θα την βοηθούσαν για να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις. Θέλω να θεωρήσω ότι είναι απομονωμένη σήμερα η Τουρκία. Θεωρώ ότι η εκτίμηση που την θέλει απομονωμένη είναι υπερβολική. Ναι, είναι απομονωμένη, διότι σαφώς δεν έχει πρέσβεις σε τόσες χώρες της περιοχής. Με το Ισραήλ δεν τα πάει καλά, ενώ με τη Συρία δεν τα πάει καλά, με την Λιβύη, με το Ιράκ, με την Αίγυπτο δεν τα πάει καλά. Ξεκινούν και έχω κάποιες χώρες του Γολφ που να έχουν προβλήματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για παράδειγμα. Από την άλλη όμως, ακριβώς λόγω της αστάθειας στην περιοχή και κυρίως στη Συρία, έχει αυξηθεί ο γεωστρατηγικός της ρόλος. Και παρά τις ατασθαλίες, εισαγωγικά ή όχι, που κάνει η Τουρκία σε διάφορα θέματα, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί δεν κάνουν βήμα πίσω από την υποστήριξη της Τουρκίας. Μάλιστα, είπαν προχθές ότι ξαναδήλωσαν ότι το PKK, το Κουρδικό Κόμμα των Κούρδων, το αποσχιστικό, είναι τρομοκρατική οργάνωση, κάτι το οποίο ζητάει η Τουρκία επιμελώς, που σημαίνει ότι τουλάχιστον για τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, γιατί μιλούμε και για το προσφυγικό, και το ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Είναι μάλιστα ένας ισχυρός και σημαντικός σύμμαχος, τον οποίο δεν θέλουν να χάσουν, και λόγω του ότι πλέον το δυτικό στρατόπεδο, εισαγωγικά, και οι Αμερικανοί δεν έχουν την επιρροή που είχαν και την επικυριαρχία που είχαν πριν 10 χρόνια, αν θέλετε, στην Μέση Ανατολή. Και παραμένει μια περιφερειακή δύναμη, εδώ συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και αυτό μπορεί δεν μπορεί να θέλουμε να τα βλέπουμε αλλιώς μες τα πράγματα, αλλά παραμένει. Ναι. Τώρα, επειδή και εδώ μπαίνει ένα θέμα, υπάρχουν έτσι δίστανται απόψεις, και για την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Ή βολεύεται από το καθεστώς αυτό ειδικό αυτό. Όχι, η Τουρκία δεν καίγεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ίσως να είναι αιρετική αυτή η άποψη. Αλλά παρά τις διακηρύξεις της ίδιας της Τουρκίας και παρά τις γνώμες ίσως κάποιων κυπριακών και ελληνικών κύκλων ότι η Τουρκία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για μας, δεν ισχύουν. Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, είναι μια ειδική προνομιακή σχέση. Την οποία την έχει, έτσι. Έχετε απολύτως δίκιο ότι την έχει, αλλά. 11 χρόνια τώρα, δεν είναι 10. Ναι, μιλούμε ότι όμως αυτή η σχέση μπορεί να εμβαθυνθεί, και αυτό είναι που επιδιώκει η Τουρκία, να αναγκάσει από την άποψη ότι έχουν ανάγκη και τα ίδια τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια σχέση με την Τουρκία στον τομέα της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας, της ασφάλειας. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να αφήσουν την Τουρκία έξω, διότι έχουν συμφέρον. Ταυτόχρονα όμως δεν πρόκειται να την βάλουν μέσα, διότι διακυβεύονται άλλα συμφέροντα τα οποία θα θεωρούν ότι απειλούνται από την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Ζήνα Τζιάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε ρίξει, λέμε ωραία πράγματα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.